Επιστροφή αγαπημένη στην απόψινή μας παρέα. Κοντά μας έχουμε τον Γιώργο Θοδωδούμη, οικονομικό πρέσβη, μέλος του ΕΛΙΣΜΕ και τον στρατηγό μας, τον Γιάννη τον Μπελτζόη. Γιάννη μου, δύο κουβέντες να πούμε για τον κύριο Θοδωδούμη. Ευχαριστώς. Καλησπέρα Ανδρέα, καλησπέρα στον Γιώργο Θοδωδούμη και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε. Καλησπέρα και από μένα. Ο Γιώργος είναι μέλος του ΔΣ του ΕΛΙΣΜΕ, είναι οικονομικός πρέσβης και συγγραφέας 24 βιβλίων. Θα έλεγα ότι είναι ένας από τους καλύτερους βαλκανιολόγους που υπάρχουν, διότι πολλά από τα βιβλία του αναφέρονται στα Βαλκάνια και είναι πραγματικά εξαιρετικά βιβλία. Και ο Γιώργος Θοδωδούμης είναι η ψυχή, η καρδιά και τα νεύρα σε όλη την εκδοτική δυνατότητα του ΕΛΙΣΜΕ. Πίσω από κάθε βιβλίο του ΕΛΙΣΜΕ είναι ο Γιώργος Θοδωδούμης. Λοιπόν, επειδή ξέρει πάρα πολύ καλά τα Βαλκάνια, Ανδρέα, θα πρότεινα να μας μιλήσει και να μας πει, παραδείγματος χάρη, για τη Μεγάλη Αλβανία, ένα νέο βιβλίο που βγαίνει τώρα, νομίζω από ό,τι μου είπε ο Γιώργος, εχθές πήγε στο τυπογραφείο για να εκτυπωθεί. Για τη Σερβία, Κόσοβο, κάτι ανταλλαγές εκεί περιοχών που ήταν ένα σχέδιο του Τραμπ το οποίο τελικά δεν προχώρησε και επειδή και εγώ το ξέρω το θέμα, ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλό. Δεν υπήρχε ανταλλαγή πληθυσμών όπως έγινε με τη συνθήκη της Λοζάνης και λοιπά. Ανταλλαγή περιοχών ήταν, γιατί οι περιοχές αυτές κατοικούνταν σε συντηρητική πλειοψηφία είτε από Σέρβους είτε από Κοσοβάρους από την άλλη πλευρά, και ανήκουν σε διαφορετικό κράτος. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα ξέρει καλύτερα ο Γιώργος. Θα πρότεινα να επικεντρωθούμε σε αυτή την, γνώση του κυρίου Θοδωδούμη και ο κόσμος θα μάθει, θα γίνει πιο σοφός από αυτά τα οποία θα πει. Σε ό,τι με αφορά, θα ήθελα να πω αργότερα, του μου δοθεί η ώρα, για κάποια τεκτενόμενα στο Ισραήλ που έχουν σχέση με την προσπάθεια της Τουρκίας να τα ξαναβρει με το Ισραήλ. Ανακοινώνει ο Ερντογάν, θα πάει ο Χέρτσοκ, ο πρόεδρος του Ισραήλ, στην αυτό θα δούμε και για τον Ιστμέντ. Αλλά τον πρώτο λόγο έχει ο καλεσμένος μας. Πολύ καλά. Κύριε Θοδωδούμη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Μαζαράκη. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είναι γεγονός ότι Μεγάλη Αλβανία, αλλά από την άλλη την πλευρά θα ξεκινήσουμε με τη μικρή Ελλάδα. Με τη μικρή Ελλάδα, η οποία κανονικά μέλος του ΝΑΤΟ, μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οργανωμένη οικονομία, μετά την καταβαράθρωση των κομμουνιστικών κυβερνήσεων, επόμενο βήμα ήταν η Ελλάδα να αγκαλιάσει τα Βαλκάνια. Σε μια φάση που όλες οι βαλκανικές χώρες είχαν απόλυτη ανάγκη την Ελλάδα για να έχουν μια γέφυρα και με την Ευρώπη και με τον δυτικό κόσμο. Τι συνέβη? Και όλα αυτά τα έφαγε η μαρμάγκα. Σας ακούω. Κοιτάξτε, τα Βαλκάνια είναι μια δύσκολη περιοχή. Να τη δούμε από ψηλά. Είναι η πιο φτωχή περιοχή της Ευρώπης. Στις 10 πιο φτωχές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 8 είναι βαλκανικές. Να πούμε όσον αφορά την Ελλάδα ότι στα μέσα της δεκαετίας του 2000 όλα τα ακαθάριστα εγχώρια προϊόντα όλων των βαλκανικών χωρών πλην της Τουρκίας, όλα μαζί ήταν μικρότερα από το ΑΕΠ της Ελλάδος. Ήταν κάτι που έλαμπε για όλους τους άλλους Βαλκάνιους η Ελλάδα. Δυστυχώς μέσα σε 27 χρόνια η Ρουμανία μας ξεπέρασε. Το ΑΕΠ της Ρουμανίας το 2017 ήταν ήδη μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Ελλάδος. Και στη συνέχεια η διαφορά μεγάλωσε. Ήδη το 2019 το ΑΕΠ της Ρουμανίας ήταν 205 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς είχαμε κατρακυλήσει στα 180 και το 20 χρονιά πανδημίας κατάφερε η Ρουμανία να το αυξήσει κατά 4 δισεκατομμύρια, ενώ εμείς από το 180 πέσαμε στα 163. Αυτό σημαίνει ότι όλο αυτό που χτίστηκε τα τελευταία χρόνια, 25 χρόνια μετά την αλλαγή στις βαλκανικές χώρες, εν μέρη έπαψε να υπάρχει. Φύγανε πολλές τράπεζες, φύγανε πολλές μεγάλες επιχειρήσεις,
έφυγαν οι τηλεπικοινωνίες και τα πράγματα στένεψαν. Ακόμη και τα εργοστάσια που ράβανε ρούχα στις γειτονικές χώρες για άλλους λόγους, και αυτοί περιοριστήκανε διότι είχαν τον ανταγωνισμό της από Ανατολής. Αυτή σε πρώτη φάση έτσι γεύση από τις εξελίξεις στα Βαλκάνια και τι έκανε η Ελλάδα τότε και πού βρίσκεται τώρα. Αρκετές όμως από τις χώρες αυτές γυρίσαν το κλειδί και τουλάχιστον μπήκαν στο ΝΑΤΟ. Και εκεί η συνδρομή της Ελλάδας ήταν αρκετά σημαντική. Παρά τα αυτά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έχουμε τις καλύτερες σχέσεις μαζί τους. Εδώ τι πρέπει να αναζητήσουμε? Κοιτάξτε, στο ΝΑΤΟ δεν μπήκαν από μόνες τους και δεν μπήκαν επειδή τις υποστήριξε η Ελλάδα. Πού όντως τις υποστήριξε? Στο ΝΑΤΟ τις βάλανε, τις έβαλε το ΝΑΤΟ, τις έβαλε η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρωτίστως, για να μην έχουν ερίσματα οι Ρώσοι στα Βαλκάνια, όπως είχαν πριν. Αυτή ήταν η ιστορία. Δεν ωφελήθηκε το ΝΑΤΟ που μπήκε το Μαυροβούνιο των 600.000 κατοίκων στο ΝΑΤΟ. Ωφελήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διότι περιόρισαν τις πιθανότητες η Ρωσία να έπιανε, να έβαζε πόδι στο Μαυροβούνιο, έστω και μόνο το ανεξάρτητο που είναι τώρα μετά την απόσχηση από τη Σερβία, και γι' αυτό μπήκανε στο ΝΑΤΟ. Άρα δεν υπήρχε πιθανότητα κάποια χώρα μικρότερης εμβέλειας όπως είμαστε εμείς να πει εγώ δεν θέλω να μπει στο ΝΑΤΟ. Εδώ ήταν μια ανατοϊκή στρατηγική να διώξουν τους Ρώσους από τα Βαλκάνια, και ουσιαστικά τους έχουν διώξει και έχει μείνει το μόνο αίρισμα που έχει μείνει είναι η Σερβία, και αυτή ως κράτο περίκλειστο, μικρό και φτωχό. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε μια εντυπωσιακή διείσδυση της Τουρκίας στα Βαλκάνια. Τι συμβαίνει εκεί? Ναι, κοιτάξτε, η Τουρκία έχει δύο πλεονεκτήματα όσον αφορά την διείσδυση που έχει κάνει. Πρώτον είναι ότι έχει μειονότητες στα περισσότερα βαλκανικά κράτη, κυρίως στη Βουλγαρία που είναι δίπλα της, αλλά και πιο βασικά βέβαια η Αλβανία που είναι όλη ένα κατά πλειοψηφία μουσουλμανικό κράτος, και η Βοσνία. Άρα είναι οι μειονότητες, είναι το ένα, και δεύτερον είναι η θρησκεία. Το ότι είναι μουσουλμανικό κράτος δεν σημαίνει ότι είναι τουρκόφωνο, ότι είναι τουρκικό κράτος. Όχι, και όμως, κοιτάξτε, η μεν Βουλγαρία έχει επισήμως... Η Βουλγαρία, ναι. Έχει τουρκική μειονότητα. Οι Αλβανοί τα είχαν βρει στα 400 χρόνια σκλαβιάς των Ελλήνων με τους Τούρκους. Ήταν αξιωματικοί, κυρίως στο στρατό. Ήταν διπλωμάτες, ήταν πασάδες, συγκυβερνούσαν ουσιαστικά με τους Οθωμανούς κατακτητές των Βαλκανίων. Γι' αυτό και ήταν η μόνη χώρα η οποία δεν έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς αγώνες. Ναι. Παρέμεινε στο πλευρό των Τούρκων ακόμα και μετά την πτώση. Των Ιωαννίνων, του Μπιζανίου. Ναι, σωστά. Διότι εκεί υπήρχε το άλλο πρόβλημα, ότι τα εδάφη που διεκδικούσαμε εμείς και που διεκδικούσε επίσης η Σερβία ήταν αυτά που διεκδικούσε και η Αλβανία. Οπότε το δίλημα ήταν ή πάμε με τους Έλληνες και χάνουμε τα εδάφη κατευθείαν, ή υποστηρίζουμε τους Τούρκους οι οποίοι μας υποσχέθηκαν ότι θα μας δώσουν όλα αυτά τα βιλαέτια της Σκόδρας, των Ιωαννίνων και της Θεσσαλονίκης και του Κωσόβου, που τους είχε πει στο τέλος η Τουρκία ότι αυτά θα είναι αλβανικά. Οπότε δεν είχαν άλλη επιλογή ουσιαστικά. Άλλη λύση ήταν να τα χάσουν τα εδάφη από την αρχή. Βέβαια για τα μάτια του Κύκλοπα, την τελευταία στιγμή βρήκαν έναν τρόπο με τη βοήθεια της Ιταλίας και μπήκανε και η Αλβανία στη διαδικασία μιας ανεξαρτησίας. Ναι, και της Αυστρίας κυρίως. Της Αυστρίας και της Ιταλίας. Η κάθε μία για δικούς της λόγους βέβαια. Η Αυστρία δεν ήθελε να αφήσει να κατέβει η Σερβία, ήθελε να έχει δικιά της όλη την παραλία της Αδριατικής, διότι ακριβώς είχε αντίπαλο στην Αδριατική την Ιταλία. Και τα κατάφερε τελικά η Σερβία να μην βγει στην Αδριατική, και μάλιστα για αντάλλαγμα μετά από πίεση της Ρωσίας δόθηκε στην Αλβανία το Κόσοβο, παρά το γεγονός ότι τότε το Κόσοβο κατά πλειοψηφία ήταν αλβανικό όσον αφορά τον πληθυσμό του. Δώσαν λοιπόν το Κόσοβο
και μείναμε εμείς ρέστη, να το πω έτσι, διότι είπαν αν έφευγε και η Βόρειος Ήπειρος, τότε δεν θα ήταν βιώσιμο το κράτος αυτό. Και έτσι δημιουργήθηκε η Αλβανία. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι παρά τη συμμετοχή των Σέρβων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μην ξεχνάμε κιόλας ότι από εκεί ξεκίνησε με τη δολοφονία του. Στο Σαράγεβο, ναι. Από το Σαράγεβο. Παρά την τεράστια προσφορά σε αίμα των Σέρβων, δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να βγουν στην Αδριατική. Ναι, γιατί τότε η μεγάλη δύναμη ήταν η Αυστρο-Ουγγαρία. Και ο λόγος της πέρασε. Μιλάμε μετά τον πόλεμο, όταν διελήφθη η Αυστρο-Ουγγαρία. Όταν οι Κροάτες αποτελούσαν επίλεκτα. Όχι, μετά βγήκαν στην Αδριατική. Όταν το 18 φτιάχτηκε το βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων, ήταν ουσιαστικά Γιουγκοσλαβία. Το 29 απλώς άλλαξε το όνομα. Είχαν όλη την Αδριατική. Όπως ναι. Βλέπουμε εμείς το ανατολικό τμήμα της Αδριατικής. Στην πραγματικότητα η Κροατία κράταγε το πάνω χέρι. Και αυτό απεδείχθη στην πορεία. Η Κροατία δεν κράταγε το πάνω χέρι. Η Σερβία κράταγε το πάνω χέρι. Διότι πρώτον σε πληθυσμό υπερτερούσαν κατά πολύ οι Σέρβοι. Δεύτερον, η πρωτεύουσα ήταν στο Βελιγράδι και είχαν όλες τις εξουσίες. Μάλιστα, επειδή παραπονιόντουσαν οι Κροάτες, είναι χαρακτηριστικό το ότι παραπονέθηκαν ότι ενώ δεν είχε ναυτικό η Σερβία από πριν, είχε τους περισσότερους ναυάρχους, όλους δηλαδή. Η Κροατία δεν είχε βγάλει ούτε έναν υπουργό εξωτερικών. Η εξουσία όλη ήταν στα χέρια των Σέρβων και ουσιαστικά με την διαμόρφωση αυτής της κατάστασης που δημιουργήθηκε η Γιουγκοσλαβία, διότι ουσιαστικά Γιουγκοσλαβία τη λέγανε και ακόμη όταν επισήμως το όνομα ήταν Βασίλειο Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων, ουσιαστικά κυβερνούσαν οι Σέρβοι και γι' αυτό άρχισαν οι καυγάδες νωρίς. Αναγκάστηκε ο βασιλιάς Αλέξανδρος το 1929 να τους ισοπεδώσει όλους και να πει δεν είσαστε ούτε Κροάτες ούτε τίποτε, είσαστε όλοι Γιουγκοσλάβοι. Έβγαλε τη χώρα Γιουγκοσλαβία, έβαλε μία σημαία προσπαθώντας να τους ηρεμήσει, να το πω έτσι. Αλλά τελικά ήταν οι Σέρβοι που είχαν πάρει την εξουσία και από τότε επιχειρούσαν ήδη οι Κροάτες πριν την αλλαγή του ονόματος με τον Ράντιτς που ήταν αρχηγός πολιτικού κόμματος στη Κροατία και ο οποίος δολοφονήθηκε μέσα στη Βουλή. Θέλανε οι Κροάτες από τότε να φύγουν και τα κατάφεραν μετά πολλές δεκαετίες. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι μετά τον δεύτερο παγκόσμιο, μάλλον στη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, ο Τίτο την Κροατία την κατέστησε και πάλι τη δύναμη η οποία ελέγχει όλη την περιοχή στην Αδριατική. Ναι, γιατί έκοψε αυτό τα φτερά της Σερβίας. Δεν είναι εντυπωσιακό ότι η δύναμη της Σερβίας στην ουσία απεδείχθη μηδενική. Ναι, εκ των υστέρων, διότι την περιόρισε τη Σερβία. Τα Σκόπια τα σημερινά τότε ήταν η Νότια Σερβία. Τότε δημιουργήθηκε η Μακεδονία εντός εισαγωγικών της Ιουγκοσλαβίας. Μέχρι τότε δεν υπήρχε Μακεδονία. Πριν από τον πόλεμο ήταν η Νότια Σερβία. Το είχε ανάγκη ο Τίτο να το κάνει αυτό. Το είχε ανάγκη για να κρατήσει ακριβώς ισορροπίες, διότι και ο ίδιος ο Κροάτης ήταν, ήθελε να φέρει μια ισορροπία και να είναι ισομεγέθης. Ναι, ισορροπία τι? Αποκλείοντας εντελώς τη Σερβία από την Αδριατική. Μα και αυτό δεν ήταν θέμα. Ήταν η Γιουγκοσλαβία μία η χώρα. Η Σερβία ανήκε στη Γιουγκοσλαβία. Μία η χώρα. Αλλά όταν ήρθε η στιγμή η χώρα να γίνει πέντε κομμάτια, η Κροατία διεκδίκησε. Η Κροατία διεκδίκησε τα δικαιώματα τα οποία ουδέποτε έχασε. Ναι. Και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ναι. Πάντοτε οι περιοχές αυτές εδικούνται από Κροάτες. Ναι. Γι' αυτό και δεν έχουμε, πρώτα-πρώτα δεν έχουμε μετακίνηση σερβικών πληθυσμών προς τα παράλια. Δεν εντυπωσιάζει αυτό? Εκατομμύρια Σέρβοι δεν είχαν ανάγκη να βγουν σε εκείνα τα πανέμορφα νησιά, στο ωραιότερο κομμάτι της Γιουγκοσλαβίας. Δεν αφήνει κανείς τα εδάφη του. Των παππούδων του και των γιαγιάδων του εκεί που έχει χωράφια και καλλιεργεί για να πάει. Σε μια ενιαία χώρα θα μετακινηθεί να πάει ο Τεξανός και να μείνει στο Κεντάκι. Η Αμερική ήταν
Ήτανε το Ελντοράντο, τη βρήκαν άδεια, πήγαινε όπου θέλανε. Δεν είναι τόσο. Οι Σέρβοι είχαν αντίθετα... ριζώσει τη Σερβία. Η Σερβία δεν είχε θάλασσα. Αντίθετα, από το 18 και μετά ήταν μια ιδιαίτερη νομοθεσία, η οποία με έναν τρόπο δικό της απαγόρευε στους Σέρβους να έρθουν σε επικοινωνία με τη θάλασσα. Είχα τη χαρά κάποια στιγμή να συζητήσω με τον Υπουργό των Εσωτερικών του Μιλόσεβιτ. Του λέω, στεναχωριόσαστε τώρα, του λέω, που δεν βλέπετε θάλασσα, όταν από το 18 και μετά η θάλασσα ήταν δικιά σας. Τυπικά, μου λέει. Τυπικά, ναι. Υπήρχαν ισχυρότατες εσωτερικές συμφωνίες με την ηττημένη Κροατία, η οποία είχε μια πολύ περίεργη υποστήριξη. Δεν ήθελε να πάει παραπέρα. Και η οποία διατήρησε όλα τα διοικητικά της κεκτημένα. Ναι, ακριβώς. Κατ' όνομα ήταν Σερβία, Ιουγκοσλαβία δηλαδή. Στην πραγματικότητα ήταν πάντα Κροατία. Γι' αυτό βλέπεις και στα σχολεία τους η σέρβικη γλώσσα ήταν ανήθελες, τη μάθαινε. Δεν ήταν υποχρεωτική. Είχε δημιουργηθεί μια σερβοκροάτικη, να το πούμε έτσι, γλώσσα που διευκόλυνε την επικοινωνία. Δηλαδή όταν μίλαγε ο Σέρβος με τον Κροάτη δεν θέλαν διερμηνέα. Όταν μίλαγε όμως ο Σλοβαίνος με τον Σέρβο, εκεί χρειαζόταν διερμηνέας. Εδώ στο μπάσκετ, θυμάμαι δεκαετία του 80, οι μεγάλες σερβικές ομάδες και στο ποδόσφαιρο είχαν ελάχιστοι Κροάτες. Οι δε κροατικές ομάδες δεν είχαν κανένα Σέρβο. Αντρέα, να παρέμβω λίγο εδώ, διότι έχω βιώσει καταστάσεις τέτοιες στην Βοσνία όταν υπηρέτησα το 94-95 στον πόλεμο της Βοσνίας. Αυτά έρχονται από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αυτή η διαφορά και το μίσος ή ας πούμε η έχθρα, να το πω έτσι, μεταξύ των δύο αυτών λαών. Στρατηγή μου, ναι. Στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, το δεύτερο, οι Κροάτες κάναν όργια στη Σερβία. Στο δεύτερο, όχι μόνο. Στο πρώτο ήταν ακόμα χειρότερα, ναι. Στο δεύτερο, στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν ενταγμένοι στον Αυστριακό στρατό και ήταν από τα πιο σκληρά τμήματά του, οι κροατικές μεναρχίες. Δεν ήταν τόσο, δεν υπήρχε μίσος, διότι υπήρχαν μάλιστα νεολαίες Σέρβων και Κροατών που είχαν ενωθεί, διότι οι Κροάτες περίμεναν ότι θα γινόντουσαν ανεξάρτητοι. Και έτσι είχαν ένα είδος καιροσκοπισμού, δηλαδή να πάψουμε να είμαστε Αυστριακοί υπήκοοι του αυτοκράτορα της Αυστρίας και να γίνουμε ανεξάρτητοι. Και αυτό το βλέμμα προς μία ανεξαρτησία τους είχε φέρει πιο κοντά με τους Σέρβους. Γι' αυτό είχαν γίνει και συναντήσεις των λεγόμενων Ιουγκοσλαβικών Επιτροπών και υπογράφηκε το πρωτόκολλο της Κέρκυρας εδώ αρκετά χρόνια πριν, και μόλις σιτήθηκε η Αυστρία στον πόλεμο βρεθήκαν μετά Κροάτες και Σέρβοι και φτιάξανε την Ιουγκοσλαβία και Σλοβαίνοι μαζί. Εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτό το οποίο κρατούσα ήταν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπου ξέρουμε τη στάση της Κροατίας που πολέμησε μαζί με τους Γερμανούς, αλλά αυτό δεν ήταν το μείζον. Το μείζον ήταν ότι είχαν δημιουργήσει η Ουστάση, δηλαδή με τον Άντε Παβελίτς, τον επικεφαλής εθνικιστή ηγέτη, είχαν δημιουργήσει σε ένα στρατόπεδο, το στρατόπεδο του Γιασένοβατς, όπου εκεί εξολοθρέψανε 1,5 εκατομμύριο Σέρβους. Οι Κροάτες λένε δεν ήταν 1,5 εκατομμύριο, είναι 700.000. Φανταστείτε για τι νούμερα μιλάμε τώρα. Αυτό, ξέρετε, 1,5 εκατομμύριο, εγώ δεν σας λέω ότι είναι 1,5 εκατομμύριο, οι Σέρβοι ισχύονται έτσι είναι. 1 εκατομμύριο. Δεν υπάρχει σερβική οικογένεια που να μην έχει ένα θύμα. Αυτό το πράγμα το φέρνανε βαρέως και το έβλεπα και στις συνομιλίες και σε αυτά που αναφέρανε συνέχεια. Παρόλο που ήταν και άτομα από μεικτές οικογένειες. Γιατί υπήρχε πάρα πολύ έτσι τέτοιο μεταξύ των λαών αυτών, υπήρχαν πολλές μεικτές οικογένειες. Αυτό λοιπόν η σφαγή στο Γιασένοβατς, του Άντε Παβελίτς και τον Οστάζη εναντίον των Σέρβων, δεν φεύγει από το μυαλό των Σέρβων με τίποτε. Λοιπόν, αυτό ήταν το κύριο πρόβλημα που βίωσα εγώ τον ένα χρόνο που ήμουνα στη Βοσνία κατά τη διάρκεια του πολέμου. Γι' αυτό υπήρξε και τέτοια μανία στον πόλεμο από τους μεν και τους δε, τότε στην καταστροφή στο Βούκοβαρ, και δεν, ναι, ήταν ένας απλός πόλεμος. Υπήρξε πολύ μίσος σε αυτό το πόλεμο. Ακριβώς, ακριβώς.
και το οποίο αρχίζει πάλι να αναφύεται, Γιώργο και Ανδρέα. Δηλαδή εκεί στη Βοσνία έχουμε τάσεις αποσχιστικές των τριών κοινοτήτων που υπάρχουν εκεί. Γιατί είναι Σέρβοι, Κροάτες και Μουσουλμάνοι στη Βοσνία. Ναι, εγώ θα έλεγα να δούμε αυτό το σχέδιο που κόντεψε αυτή η συμφωνία να υπογραφεί. Ήταν να υπογραφεί την 1η Νοεμβρίου του 2019. Αλλά δεν πρόλαβαν με τις εξελίξεις με τις εκλογές στην Αμερική. Διότι αυτή η συμφωνία ήταν μια πολύ καλή συμφωνία. Στήριζε ο Τραμπ, που εμείς ξέρω εγώ αυτό. Ο Τραμπ έκανε δύο φορές. Αν πετύχαινε και αυτό, θα είχε λύσει δύο σημαντικά προβλήματα. Το ένα στη Μέση Ανατολή με τη συμφωνία του Αβραάμ και το άλλο αυτό το σχέδιο Σερβία, Κόσοβο κλπ. Ήταν μια συμφωνία που την ήθελαν και τα δύο μέρη καταρχήν. Μετά την ήθελε, συμφώνησε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είπαν αφού συμφώνησαν αυτοί οι δύο, δεν έχουμε λόγο εμείς να διαφωνήσουμε. Συμφώνησε επισήμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, έκανε ανακοίνωση. Οι μόνοι που διαφώνησαν και χάλασαν την όλη ιστορία μεθοδευμένα ήταν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί με δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, Χάικο Μας, είπαν ότι δεν πρέπει να περάσει αυτή η συμφωνία. Και εδώ ο κόσμος δεν έχει πληροφορηθεί σωστά περί τίνος πρόκειται. Ο κόσμος νομίζει ότι θα ήταν μια συμφωνία όπως την μικρασιατική καταστροφή, να τα μαζέψουν τα μπογαλάκια τους και να φεύγουν. Μπορείς να το αναλύσεις, Γιώργο, για να περιγράψεις λίγο τις περιοχές για να καταλάβει και ο κόσμος μας ακούει. Ναι. Λοιπόν, θα γινότανε. Ακριβώς. Στο βόρειο Κόσοβο που ζουν Σέρβοι και δεν θέλουν να ζουν κάτω από τους Αλβανούς, αλλά ήθελαν να ενωθούν με τους Σέρβους, με τη Σερβία, αυτή η περιοχή θα ανήκει στη Σερβία. Το μόνο που θα άλλαζε θα ήταν το διαβατήριό τους. Θα έπαιρναν ένα διαβατήριο που ήθελαν. Και επίσης στη νότια Σερβία, στην κοιλάδα του Πρέσεβο, που υπάρχει συμπαγής αλβανικός πληθυσμός και δεν αισθάνονται καλά κάτω από τους Σέρβους και θέλαν πάντα να ενωθούν με τους Κοσοβάρους Αλβανούς, αυτοί θα μέναν εκεί που ήταν, θα κρατούσαν τις περιουσίες τους και θα πέραν ένα κοσοβαρικό διαβατήριο αντί του σερβικού που είχαν. Αυτό ήταν βασικά αυτά τα δύο. Αλλά οι Αμερικάνοι θέλανε να αποσπάσουν το Κόσοβο και οι Γερμανοί κυρίως από τους Σέρβους, όπως το έχουν αποσπάσει και σιγά σιγά να μην έπαιρνε τίποτε η Σερβία. Δεν είναι όμως ως αντιστάθμισμα τη δυνατότητα στους Σέρβους να ενωθούν με τη σερβική δημοκρατία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Αυτό θα ήταν ένα αντιστάθμισμα που θα έφερνε ηρεμία και γαλήνη στην περιοχή. Θα ήταν όλοι ευχαριστημένοι και γι' αυτό είχαν συμφωνήσει όλοι. Την ιστορία όλη την χάλασε η Γερμανία. Διότι ενώ είχαν συμφωνήσει, ξαφνικά ο Πρωθυπουργός Χαραντινάη, ο οποίος ήταν ο μόνος που δεν ήθελε, διότι όλα αυτά τα είχε μεθοδεύσει ο πρόεδρος του Κωσόβου, ο Χασίμ Θάτσι. Αυτός έκανε τις διαβουλεύσεις. Ο Χαραντινάη, όργανο των Γερμανών, διότι τον είχαν σώσει η Γερμανία, έπρεπε να ήταν 2-3 φορές φυλακές και πήγαινε και γύριζε πίσω, ενώ θα έπρεπε να ήταν σε κάποιο κελί. Οι Γερμανοί του είπανε και έβαλε 100% δασμό για τα εισαγόμενα στο Κόσοβο προϊόντα από Σερβία και Βοσνία Ζεγοβίνη. Οι Αμερικάνοι τον πίεσαν να βγάλει τον δασμό, δεν έβγαλε τους δασμούς ο Χαραντινάη, οπότε μεθοδευμένα οι Αμερικάνοι τον ρίξανε. Και μπήκε στη θέση του ο Αλμπίν Κούρτι, ο οποίος είχε δηλώσει ότι και αυτός δεν θέλει τη συμφωνία, όπως ο Χαραντινάη. Όταν είδαν λοιπόν ότι ούτε ο Χασίμ Θάτσι κατάφερε να πείσει τον Αλμπίν Κούρτι για τη συμφωνία, μεθόδευσαν πάλι οι Αμερικάνοι μια κατάσταση, έγινε μια πρόταση μομφής από ένα συγκυβερνών κόμμα του Αλμπίν Κούρτι, το οποίο όμως ήθελε τη συμφωνία και έπεσε ο Κούρτι. Στη συνέχεια όμως μεθόδευσαν την κατάσταση οι Γερμανοί και βγάλαν τα άπλυτα του Χασίμ Θάτσι, του Προέδρου, και τον πήγανε ως κατηγορούμενο στο ποινικό δικαστήριο της Χάγης, όπου είναι από τότε μέχρι τώρα είναι φυλακισμένος εκεί. Και έτσι, κάτω στον πόλεμο της Βοσνίας, ο Θάτσι, τα ξέρουμε. Ναι, έτσι ανατράπηκε η όλη η κατάσταση. Οι Σέρβοι βέβαια πριν από το 100% δασμούς που έβαλε ο Χαραντινάη είχαν μεθοδεύσει μια καμπάνια διπλωματική και είχαν καταφέρει 15 χώρες που είχαν αναγνωρίσει το Κόσοβο να ανακαλέσουν την αναγνώριση. Και αυτό δεν άρεσε βέβαια στον Χαραντινάη. Επίσης είχε προσπαθήσει το Κόσοβο να γίνει μέλος της UNESCO και της Interpol,
αλλά πάλι με την καμπάνια των Σέρβων δεν είχαν τις ψήφους που θα μπορούσαν, έπρεπε να πάρουν 2/3 των ψήφων. Και έτσι με αυτές τις τρεις αποτυχίες ο Χαραντινάη, δηλαδή το μη μέλος της Ίντερπολ, να μην μπει στην UNESCO και να ανακαλέσουν 15 χώρες την αναγνώριση, έβαλε μετά τους δασμούς και ήρθαν τα πάνω κάτω μέχρι που φτάσαμε στο Χασίμ Θάτσι που είναι έγκλειστος στη Χάγη. Αν δεν υπήρχαν αμερικανικές εκλογές, κατά τη γνώμη μου θα είχε περάσει το θέλω του Τραμπ, διότι τους έβαλε και καθίσανε κάτω, πήγε ο Χότι, ο νυν πρωθυπουργός, ο μετά Κούρτη, Αλμπίν Κούρτη πρωθυπουργός, πήγε μαζί με τον Βούτσιτς, αν θυμόσαστε την εικόνα, τους έβαλε και κάθισαν δεξιά και αριστερά κάτω από το δίπλα στο γραφείο του ο Τραμπ, τους έβαλε να υπογράψουν μια συμφωνία, την υπογράψαν μια συμφωνία, αλλά αυτό ήταν προεκλογικό πυροτέχνημα του Τραμπ, διότι τους έβαλε να κάνουν άσχετα πράγματα σε σχέση με αυτά που τους ενδιέφεραν. Τους έβαλε παραδείγματος χάρη να αναγνωρίσουν, να μεταφέρουν την πρωτεύουσα, η Σερβία, την πρωτεύουσα στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το πρόβλημα το δικό τους. Λοιπόν, τους χρησιμοποίησε ο Τραμπ για να κάνει προεκλογική εκστρατεία. Με τις εκλογές, όπως ήρθαν τα πράγματα, δυστυχώς δεν υπογράφηκε συμφωνία και είμαστε εκεί που είμαστε. Και λέω δυστυχώς, διότι αυτό που χρειάζεται κατά τη γνώμη μου ως βάση για να λυθούν τα προβλήματα στα Βαλκάνια ευρύτερα, είναι να πάψει η αντιπαλότητα των Σέρβων με τους Αλβανούς, να πάρει ο καθένας το δρόμο του, να μπουν όλοι κάτω από την εθνική του στέγη όπως το επιθυμούν, ώστε να πάψουν να είναι τα Βαλκάνια όλα δακτυλοδεικτούμενα. Και μεταξύ όλων των χωρών και εμείς. Διότι αυτό διώχνει τις επενδύσεις πάνω απ' όλα. Σου λέω, άλλος πού να πάει να πλεχτώ, εκεί αύριο μεθαύριο αυτοί θα ξανάχουν πόλεμο. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι βασικό και είναι το μόνο πλεονέκτημα που συνηγορεί υπέρ του να βρεθεί μια λύση και να ενωθεί η Αλβανία και με το Κόσοβο. Διότι ναι, μεν θα γίνει κάπως μεγαλύτερη, θα είναι όμως πάντα κάτω από 5 εκατομμύρια ο πληθυσμός της, αλλά θα έχει επέλθει μια βασική γαλήνη στα Βαλκάνια. Κατά τα άλλα, δεν θα μας συνέφερε ως Ελλάς να μεγαλώσει η Αλβανία. Όσο πιο μικρή είναι η γύρω γειτονές μας, τόσο καλύτερη. Αλλά δεν είναι και κάτι το τρομερό να πάει από τα 3 εκατομμύρια, από τα 2,5 να πάει στα 4,5. Αυτό έχει καταδικάσει όμως ο τέτοιος ο Λαυρόφ αυτό και κατηγορεί τη Δύση ότι πάει να γίνει μεγάλη Αλβανία, τη συνηγορείται σε αυτό, εθελοτυφλείται, κάνετε πως δεν τα βλέπετε και δεν ξέρετε, θα δημιουργηθούν δηλαδή άλλες δυσάρεστες καταστάσεις. Πρόσφατα έκανε, πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες έκανε αυτή τη δήλωση ο Λαυρόφ με αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία. Εδώ ήθελα να πω, εις επίρρωσιν, Αντρέα, αυτό που είπε ο κύριος Δουδούμης, να πω το εξής, ότι αν διαβάζα την αρθογραφία των ημερών εκείνων, ξέρετε, αυτή η διαδικασία είχε διαρκέσει 7 χρόνια για να φτάσουν να υπογράψουν. Δηλαδή, από τις αρχές του 2000... Όχι, δεν ήταν. Μία διετία κράτησε. Όχι, όχι. Ήταν και πιο πριν, Γιώργο. 7 χρόνια και ήταν υπό την... Μάλλον δουλεύαν υπογείως μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, είχε αρχίσει διάλογος, αλλά ο διάλογος δεν αφορούσε τη συγκεκριμένη συμφωνία. Αυτό λέω, όχι συμφωνία. Η συμφωνία. Ο διάλογος είχε ξεκινήσει. 7 χρόνια το παλεύαν αυτό για να φτάσουν προς τη συμφωνία. Λοιπόν, και άμα διαβάζετε την αρθογραφία, ιδίως στο τέλος, όταν φαινόταν ότι θα υπογραφεί συμφωνία, αν διαβάζετε το γερμανικό τύπο, την Deutsche Welle, έλεγε κάτι φοβερά πράγματα. Από ό,τι θυμάμαι, έλεγε ότι γίνεται αυτό, λέει, ως ανταμοιβή στους Σέρβους για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους δώσουν δηλαδή τη Μητροβίτσα, την περιοχή της Μητροβίτσας. Και αυτό, λέει, που γίνεται, λέει, θα αλλάξουν, λέει, χωριά, θα αλλάξουν περιοχές, πολιτιστικά μνημεία κλπ. Και αυτή η κίνηση, λέει, σπάει το ταμπού των απαραβιάστων συνόρων. Προσέξτε που το πάει. Για το Κόσοβο δεν είπε τίποτε. Αλλά εδώ, λέει, θα σπάσει το απαραβίαστο, λέει, και δεν πρέπει να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον να το ευλογεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λέγανε οι Γερμανοί και το λέω εις επίρρωσιν αυτό που είπε ο Γιώργος προηγουμένως, πίσω από όλη αυτή την ιστορία, από το χάλασμα αυτής της συμφωνίας, ήταν οι Γερμανοί. Εγώ νομίζω δύο κράτη είναι αυτά που μπορούν, ήταν πίσω από κάθε έτσι τέτοιες υποχθόνιες ενέργειες. Η Γερμανία και η Βρετανία. Δεν υπάρχουν άλλα κράτη να λειτουργούν έτσι.
Ναι. Και εδώ τι γίνεται, προσπαθούν προσφέροντας φύκια για μεταξωτά, δεν ξέρω εγώ τι. Προβέλες. Ναι, τους προσπαθούν, γιατί έχουν κάνει μια γκάφα με το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το Κόσοβο θεωρείται επισήμως σερβική επικράτεια. Και προσπαθούν τώρα μέσω του διαλόγου να τους πείσουν ότι ναι μεν αλλά αυτό ήταν κάποτε, δεν είναι χαρτί, στην πράξη έχουμε κάτι άλλο, να τους πείσουν να δώσουν την δυνατότητα στο Κόσοβο να ανακηρυχθεί με τη θέλησή τους ανεξάρτητο. Βέβαια δεν την έχουν πατήσει μέχρι τώρα οι Σέρβοι. Δεν δίνουν όμως τίποτε αντιστάθμισμα. Γιατί δεν δίνουν το αντιστάθμισμα? Διότι οι Αμερικάνοι δεν το θέλουν με τίποτε αυτό. Διότι οι Αμερικάνοι δεν θέλουν να μεγαλώσει μία Σερβία η οποία θα είναι ήδη τώρα το μοναδικό αίρισμα της Ρωσίας, άρα θα μεγαλώσει το αίρισμα της Σερβίας στα Βαλκάνια. Δηλαδή δεν βλέπουν τη Σερβία, βλέπουν τη Ρωσία οι Αμερικάνοι. Ενώ εδώ κάνουν και ένα λάθος, διότι τώρα οι Σέρβοι εκβιάζονται από τους Ρώσους και από τους Κινέζους, διότι και οι δύο έχουν δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας που δεν αφήνουν το Κόσοβο να μπει στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Αν λοιπόν δίναν το αντιστάθμισμα, το μόνο μέλημα της Σερβίας θα ήταν να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα είχε κανένα λόγο να εκβιάζεται πλέον από τη Ρωσία και από την Κίνα. Θα έπαιρνε το δρόμο για να γίνει μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έλυγε το θέμα και θα έχανε και αυτό το αίρισμα η Ρωσία στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτό το σφάλμα κάνουνε και δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει αυτό το πράγμα. Οι δε Αλβανοί, οι Κοσοβάροι, επειδή ό,τι έγινε τους το δώσανε, δεν πάλεψαν αυτοί, δεν έκαναν πόλεμο, τους το δώσανε οι Δυτικοί, σου λέει άσε αυτούς να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, θα μας βοηθήσουν και θα τα κάνουν όλα αυτοί υπέρ ημών. Νομίζω και ότι περιμένουν. Η μόνη χώρα στην Ευρώπη, ίσως και σε όλο τον κόσμο, που δεν πολέμησε για την ανεξαρτησία της. Όλοι λίγο πολύ πολεμήσανε. Χύσανε αίμα. Αυτούς τους δώσανε ένα κράτος. Στο είπε ο κύριος Δοδούμης. Δεν χρειάζεται. Πολεμήσανε άλλοι για να πάρουν την ανεξαρτησία τους. Ακριβώς. Οι Ιταλοί μπήκανε μπροστά. Οι Ιταλοί τους θεώρησαν Ιταλική αποικία. Την Αλβανία πρωτοστάτησαν και να δημιουργηθεί, αλλά και να μην έχει απώλειες, θα δω τρεις φορές απελευθέρωσες τη Βόρεια Ήπειρο. Να πούμε όμως εδώ ότι όταν αφού γίνανε όλα αυτά και υπήρξε πλέον ανοιχτή διαμάχη μεταξύ του Προέδρου της χώρας και του Χαραντινάη και του Πρωθυπουργού, ο κόσμος διασπάστηκε. Και ενώ στην αρχή τον αγαπούσαν πολύ τον Θάτσι, όταν άκουγαν ότι θα δώσουν έδαφος, δεν θέλαν, δηλαδή θέλαν να πάρουν και την κοιλάδα του Πρέσεβο χωρίς να δώσουν το Βόρειο Κόσοβο. Οπότε γίνανε μισή και μισή. Αντίστοιχα στη Σερβία, ο στρατός, η πολύ συντηρητική δεξή και η εκκλησία που έχει διάσπαρτα μοναστήρια σε διάφορα μέρη του Κοσόβου και θεωρούσε ότι αυτά θα πήγαινε χαμένα, και αυτοί δεν συμφωνούσαν με τον Βούτσιτς, τον πρόεδρο, ο οποίος ήθελε τη συμφωνία. Άρα και στις δύο χώρες υπήρξε διάσπαση και τελικά οι Κοσοβάροι ψήφισαν τον Κούρτη, ο οποίος είχε εκδηλωθεί ήδη από την πρώτη φορά που τον είχαν ρίξει ότι δεν ήθελε τη συμφωνία. Τώρα δηλαδή η λαϊκή βάση έχει μείνει διασπασμένη και στις δύο χώρες, ενώ θα ήταν συμφέρον, όπως τα βλέπουμε εμείς ως Τρίτοι, και για τις δύο χώρες να κάνουν αυτή τη συμφωνία. Εκείνο μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι η απίστευτη διείσδυση της Τουρκίας σε αυτές τις χώρες. Ναι. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι η Τουρκία τα έχει βρει από το 2010 πάρα πολύ καλά με τους Σέρβους. Οι Σέρβοι έχουν κάνει δεν ξέρω πόσα ταξίδια πρωθυπουργοί και οι πρόεδροι, στρατηγικούς εταίρους τους ανεβάζουν, στρατηγικούς εταίρους τους κατεβάζουν, μέχρι και στρατιωτικές συμφωνίες έχουν κάνει, και για μένα αυτό αποτελεί συνέπεια το ότι τα έχει βρει η Ρωσία με την Τουρκία. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι καθυπόδειξη του Πούτιν, ο οποίος πατρονάρει τη Σερβία πλήρως, διότι την κρατάει και ενεργειακά εξαρτάται η Σερβία από τη Ρωσία. Τα κάνει αυτά η Σερβία μετά από εντολή του Πούτιν. Ο σερβικός λαός μόνο τουρκόφιλος δεν είναι, περιττό να το συζητήσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή επισήμως στα χαρτιά, κοιτάξτε, κάθε φορά που πάει ο Βούτσιτς στην Τουρκία, τα καλύτερα λόγια. Δεν υπάρχει άλλος ηγέτης σαν τον Ερντογάν
χαίρομαι που είναι μια τέτοια χώρα η Τουρκία που την σέβεται ο κόσμος και κάθε φορά την βρίσκω πιο δυνατή και πιο αξιοπρεπή. Και έχει πάρει και το στυλ του ο Βούτσιτς, έχει γίνει και αυτός ένα είδος Ερντογάν για τη Σερβία. Αυτά όλα βέβαια πιστεύω ότι είναι κατ' εντολή του καθυπόδειξη μάλλον του Πούτιν. Απ' την άλλη μεριά δεν είπαμε για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ότι εκεί υπάρχει μια θρησκευτική συγγένεια. Τα ξέρει αυτά ο κύριος Μπαλτσόης, διότι έχει ασχοληθεί. Είναι της χαναφικής σχολής οι μουσουλμάνοι της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ήπιας μορφής ο Ισλαμισμός στη Βοσνία, δηλαδή πάντα κοσμικό κράτος ήτανε. Και εκεί έχει πράγματι ρίζες η Τουρκία από παλιά. Αν θυμόσαστε στον πόλεμο του 92-95 που ήταν ο πατέρας του σημερινού Ιζετμπέκοβιτς, ο Αλία Ιζετμπέκοβιτς, ναι. Είχε πάει τότε η Τανσού Τσιλέρ μαζί με την Μπεναζίρ Μπούτο του Πακιστάν χέρι-χέρι να τους υποστηρίξουν στη Βοσνία, επίσημη επίσκεψη εις διπλούν, και είχαν τότε, από τότε είχε μεσολαβήσει η Τουρκία και είχαν πολλές, βέβαια υπήρξε και ένας ανταγωνισμός τότε, γιατί ήταν και το Ιράν, ήταν και χώρες του κόλπου, αλλά δεν ήταν ισχυρός ανταγωνισμός. Οι άλλοι πήγαν με τα λεφτά τους και χτίζανε τζαμιά. Και η Τουρκία δεν έχει κάνει επενδύσεις στη Βοσνία, δεν το ξέρει ο κόσμος. Έχει φτιάξει μόνο τζαμιά, έχει, πώς το λένε, βιτρίνες έργα. Έχει αλλάξει τους δρόμους που είχαν σέρβικα ονόματα, βάζει μουσουλμανικά ονόματα, κάνει αναστηλώσεις παλιών κτηρίων πέραν των τζαμιών, τέτοιου είδους επενδύσεις. Και οι Βόσνοι τον στραβοκοιτάζουν τώρα τον Ερντογάν που τα έχει βρει τόσο πολύ με τον Βούτσιτς, και τη σου λέει τι γίνεται, πας με τον Όντα, τα βρίσκεις με τη Σερβία, θέλεις να κάνεις επενδύσεις στη Σερβία και εδώ δεν έχεις κάνει τίποτα για μας. Και οι νέοι της Βοσνίας ως μόνη λύση έχουν τη μετανάστευση. Μειώνεται ραγδαία ο πληθυσμός, έχει μειωθεί ήδη και συνεχίζει στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Και αυτοί περιμένουν, έχουν κάνει αίτηση το 2016 να γίνουν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια έχουν ελάχιστες πιθανότητες να γίνουν. Αν διατηρηθούν ενιαίοι, γιατί βλέπω να διαλύονται πάλι. Ναι. Εδώ να προσθέσω και πάλι σε πύρους είναι αυτό που λέει ο Γιώργος από την εμπειρία μου όταν ήμουνα στη Βοσνία. Θα σας πω ένα παράδειγμα να καταλάβετε. Έτσι είναι light μουσουλμάνοι εκεί. Έτσι, απλώς λέγανε ότι είναι μουσουλμάνοι. Δεν πιστεύαν σε τίποτα και δεν κάνανε αυτά που έλεγε το Κοράνι. Θυμάμαι σε μια επίσκεψη ένα στρατιωτικό διοικητή στην πόλη Ζέψε, θυμάμαι αυτό. Συνήθως έπαιρνα και κανένα δώρο από το PX εκεί που το είχαν οι Γάλλοι, κάτι γαλλικά κρασιά ωραία και άλλα ποτά. Παίρνω λοιπόν κι εγώ ένα ποτό να το πάω στο διοικητή. Πάω μέσα αυτό, γιατί με λίγο κρασί, με κανένα τσιγάρα του έδωσε, λυνόταν το στόμα του και σου έλεγαν κάποια πράγματα. Δίνω το κρασί και λοιπά εκεί, και την ώρα που τα αφήνω ένα καλό κρασί γαλλικό, και την ώρα που τα αφήνω, λέω το πιείτε, λέω σου και λοιπά. Τότε σκέφτηκα ότι είχε αρχίσει το Ραμαζάν για τους μουσουλμάνους. Και το λέω, συγγνώμη, λέω, έχετε Ραμαζάνι, το ξέχασα. Μου λέει, no, λέει. Μου λέει, outside is Ramazan. Here is not Ramazan. Και λέει εκεί στο στραφτό, μας φέρουν Σλίμποβιτς, είναι το ποτό το αυτό, μαζί με χοιρινό, έτσι, αυτά τα καπνιστό χοιρινό και κατέτια, και φάγαμε στο Ραμαζάν κατά τις 10 ώρα το πρωί Σλίμποβιτς με το χοιρινό. Έτσι ήταν, σας το λέω αυτό για να καταλάβετε, έτσι ήταν η συντριπτική πλειοψηφία των μουσουλμάνων της Βοσνίας. Αυτό άρχισε να αλλάζει κατά τη διάρκεια του πολέμου, όταν η Σαουδική Αραβία διείσδυσε εκεί και έδινε 100 μάρκα σε κάθε γυναίκα το μήνα να φορέσει μαντήλα. Λοιπόν, και ενώ πριν δεν υπήρχε, όπως μου λέγανε, πάρα πολύ εκεί στην περιοχή, τώρα βλέπεις τώρα αυτό. Κυκλοφορούν πολλές γυναίκες λόγω της ανέχειας, φοράνε τη μαντήλα. Δεν πιστεύουν, λέει, σε αυτό το πράγμα. Αλλά λέει 100 μάρκα το μήνα είναι σημαντικό για την οικογένεια. Λοιπόν, έτσι άρχισε τη διείσδυση και ο Ερντογάν πάει να εκμεταλλευτεί σε συνέχεια του πολέμου που είχαν αυτά τα γεγονότα, πάει να βάλει καμιά και λοιπά. Δεν θα πετύχει, να το ξέρετε, διότι έχουν άλλο μεντάλι, άλλη νοοτροπία. Δεν είναι τόσο θρησκή, είναι πολύ στο φλού σε θέματα θρησκείας. Και εκείνο το οποίο με θλίψει, θυμάμαι, είναι τις αδελφικές σχέσεις που υπήρχαν με τον Μιλόσεβιτς και από πλευράς Μητσοτάκη και από πλευράς Παπανδρέου. Όλα αυτά, γιατί τον κύριο Βούτσιτς δεν τον έχω δει να πολυέρχει στην Ελλάδα. Ας πάμε όμως στο άλλο μεγάλο θέμα, στο λίγο χρόνο που έχουμε, γιατί και τέταρτο
Θα σας αποχαιρετήσω και τους δύο. Κύριε Δουδούμη, μιλάμε για Μεγάλη Αλβανία. Τι συμβαίνει? Μεγάλη Αλβανία που επιδιώκεται και υποστηρίζεται και από τη Δύση είναι ουσιαστικά να ενταχθεί το Κόσοβο και το δυτικό μέρος των Σκοπίων στην Αλβανία. Μία χώρα δηλαδή που θα καλύπτει όλον τον αλβανικό πληθυσμό που βρίσκεται στην Αλβανία και που βρισκόταν παλαιότερα στην Ιουγκοσλαβία. Υπάρχει και μια λωρίδα επίσης στο Μαυροβούνιο που ξεκινάει από την Αδριατική και πηγαίνει παράλληλα με τα αλβανικά σύνορα μέχρι το Κόσοβο. Αυτή είναι η επιδίωξη και κατά τη γνώμη μου θα τα καταφέρουν. Θα τα καταφέρουν διότι υπάρχει συμπαγής πληθυσμός, έχουν την μέθοδο του σαλαμιού, παίρνουν λίγα-λίγα μεθοδευμένα και έχουν καταφέρει να συνασπιστούν. Είδαμε εδώ στα Σκόπια το 2017 ήταν τα Χριστούγεννα, τους οργάνωσε ο Ράμα στα Τύρανα και δημιούργησαν την πλατφόρμα των Τυράννων και συμφώνησαν όλα τα αλβανικά κόμματα των Σκοπίων ότι θα ζητήσουμε μετά τις εκλογές αυτά τα πράγματα, 1, 2, 3, 4. Τα περισσότερα τα έχουν πετύχει ήδη, δηλαδή ζήταγα να υπάρχει ένας Αλβανός εκ περιτροπής, πρόεδρος στη Βουλή, γίνεται. Έφτασαν στις τελευταίες εκλογές να ζητάνε να γίνει και πρόεδρος της χώρας Αλβανός. Έχουν πετύχει πάρα πολύ να χρησιμοποιείται η αλβανική ως επίσημη γλώσσα, το έχουν πετύχει. Το πανεπιστήμιο το έχουν πετύχει. Λοιπόν, φτιάξαν την πλατφόρμα των Τυράννων με αυτές τις απαιτήσεις. Ο Γκρούευσκι, ο οποίος είχε πάρει τη νίκη στις εκλογές εκείνες, δεν δέχτηκε τα αιτήματα τα αλβανικά. Ο Γκρούευσκι ήταν υπό την εποπτεία, στο πούμε έτσι, των Ρώσων και μετά δέχτηκε ο Ζάεφ τα αιτήματα των Αλβανών. Αν θυμόσαστε τότε ο πρόεδρος Ιβανόφ δεν ήθελε να το δεχτεί αυτό και ως πρόεδρος είχε τη δυνατότητα να μπλοκάρει την κατάσταση και να μην φτιαχτεί η κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά ήρθε ένας υφυπουργός ή βοηθός υπουργού εξωτερικών από τις ΗΠΑ. Είχε μια τέτα-τέτ συνομιλία με τον Ιβανόφ, τον πρόεδρο των Σκοπίων και τελικά συμφώνησε ο πρόεδρος των Σκοπίων να φτιαχτεί η κυβέρνηση συνασπισμού Σλάβων και Αλβανών. Προς τα εκεί πάει η κατάσταση. Τα προηγούμενα χρόνια, τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, υπήρχε και το θέμα το δημογραφικό, δηλαδή οι Αλβανοί γεννούσαν περισσότερα παιδιά και η απόσταση μειωνότανε. Και έτσι ενώ παλιά ήταν 16%, αργότερα ήταν 20%, φτάσαν στο 25%, τώρα πρέπει να είναι γύρω στο 30 με 32%. Τώρα με αυτή τη μεγάλη κρίση έχουν μεταναστεύσει και πολλοί Αλβανοί των Σκοπίων. Και έχει επέλθει μια ισορροπία κατά κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχει αυτή η αύξηση, η ποσοστία τουλάχιστον, του αλβανικού πληθυσμού στα Σκόπια. Παρόλα αυτά φανταστείτε τώρα να ενωθεί το Κόσοβο με την Αλβανία που ήταν παλιά οι Αλβανοί του Κοσόβου ήταν σε μία χώρα μαζί με τους Αλβανούς των Σκοπίων και να μείνουν μετά οι Αλβανοί των Σκοπίων απ' έξω. Αυτό δεν νομίζω ότι θα γίνει, θα βρεθεί τότε μία λύση και ή θα έχουν μία βραχυχρόνια αιματηρή σύραξη και θα πέσουν μετά οι μεγάλοι να τους χωρίσουν ή θα το σκεφτούν όλοι πιο λογικά και θα έχουν ένα βελούδινο διαζύγιο και θα πούνε εντάξει, εκεί που πλειοψηφεί το αλβανικό στοιχείο, ας πάει μαζί με τη γη του στην Αλβανία. Έτσι προβλέπω ότι θα λήξει αυτό το θέμα. Αυτή η μεγάλη Αλβανία, πόσο απειλητική μπορεί να είναι για τη Σερβία ή για την Ελλάδα? Εγώ δεν τη βλέπω απειλητική με το εξής μάτι. Δηλαδή, πρώτον, είναι πάρα πολύ φτωχή χώρα. Δεύτερον, έχει φύγει όλος ο νεανικός πληθυσμός και σε λίγες δεκαετίες θα έχουν όχι μόνο τρίτης ηλικίας κόσμο, αλλά θα έχουν και τετάρτης ηλικίας κόσμο. Και θα ξοδεύουν τα χρήματα που στέλνουν οι μετανάστες για συντάξεις και κοινωνική φροντίδα. Και έχουν εκτός αυτού έχουν και πληθυσμό λίγο περίεργο. Έχουν μουσουλμάνους, έχουν καθολικούς, έχουν χριστιανούς. Δηλαδή αν είναι όπως ήταν παλιά τα ποσοστά, ένα 25 με 30% είναι χριστιανοί. Δεν εξυπηρετούνται για να κάνουν επιθετική πολιτική. Εγώ δεν βλέπω δηλαδή ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος από αυτή την κατάσταση. Άφησα τελευταίο τον στρατηγό γιατί έχει κάτι να μας πει για το Ισραήλ. Ναι, ήθελα να σας πω καταρχήν... Ήθελα να κάνουμε ένα άλμα. Περνάμε δηλαδή δύο θάλασσες. Μεσόγειο, ναι. Ειδική Μεσόγειο. Λοιπόν, Αντρέα, ήθελα να πω μια είδηση πρώτα και να σας πω τι γράφει
ο Ισραηλινός τύπος για East Men και για την συνάντηση εντός εκτός εισαγωγικών Ερντογάν και Χέρτσοκ, του πρόεδρου του Ισραήλ. Πρώτα θα σας πω την είδηση. Πριν από 4 ημέρες ο πρόεδρος του Ισραήλ πραγματοποίησε ένα ιστορικό ταξίδι. Πήρε λοιπόν το αεροπλάνο και πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Αμπού Ντάμπι. Και κάθισε 2 μέρες εκεί και συνομιλήσε. Μάλιστα με ελικόπτερο, λέει, πέρασε και πάνω από τους ιερούς τόπους των μουσουλμάνων. Ένας Εβραίος πρόεδρος από τη Μέκα, τη Μεδίνα. Δηλαδή είχε συμβολική σημασία αυτό το οποίο έκανε για τους μουσουλμάνους. Μα δεν είναι στη διαδρομή από Ισραήλ. Όχι, δεν κατάλαβα. Στα Εμμυράτα είναι πολύ μακριά η Μέκα και η Μεδίνα. Πέρα, από το Αμπού Ντάμπι πήγε. Δεν πέρασε με το αεροπλάνο. Λοιπόν. Ναι. Ένα δεύτερο. Γυρίζει ο Χέρτζοκ πίσω, που γράψαν κάποιες συμβολές, και σήμερα το απόγευμα ξαφνικά, χωρίς να ανακοινωθεί, λέει, για λόγους ασφαλείας του Προέδρου, πώς το ανακοινώσανε, πάση περιπτώσει, βρέθηκε ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Μπένι Γκάντς, βρέθηκε λοιπόν και αυτό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και θα υπογράψουν και αυτοί πολλές συμφωνίες συμμαχικής μορφής κλπ. Όπως βλέπετε, η συμφωνία του Αβραάμ υπάρχει, λειτουργεί και αναβαθμίζεται. Και έχουμε πει, Αντρέα, ότι όταν πεθάνει ο βασιλιάς Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας, θα μπει λοιπόν μέσα σε αυτή τη συμμαχία, σε αυτή την συνεργασία, όπως θέλετε, πες το, συμμαχία είναι στην ουσία, και η Σαουδική Αραβία. Διότι ο MBS, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο πρίγκιπας, ο οποίος αυτό, έχει υποσχεθεί στον πατέρα του ότι δεν θα κάνει συμφωνία με το Ισραήλ όσο είναι εν ζωή. Αυτό ήταν το ένα που ήθελα να πω και είναι σημαντικό. Προσέξτε, για πρώτη φορά είδαμε τη σημαία των Εμμυράτων και του Ισραήλ να κυματίζουν δίπλα-δίπλα και ο πρόεδρος του Ισραήλ να κάνει την επίσκεψη. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι στο ταξίδι του Μπένι Γκάντς, ο Μπένι Γκάντς ήταν και αρχηγός του Κοινωνικού Επιτελείου, του Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, λοιπόν, πήγε με ένα αεροπλάνο ιστορικό. Τι ήταν αυτό? Ήταν το Boeing 707 που ο Ανουάρ Σαντάτ πήγε το 1977 στο Ισραήλ, πήγε λοιπόν στο Ισραήλ και άρχισαν οι συνομιλίες για την ειρήνευση. Αυτό το αεροπλάνο το πουλήσαν σε μια εταιρεία οι Αιγύπτιοι και μετά από χρόνια το αγοράσαν οι Ισραηλινοί. Το έχουν βάλει στον Ισραηλινό στρατό, είναι για διάφορες χρήσεις, λέει, μεταγωγικό, μεταφορές κλπ. Και αυτό το αεροπλάνο το πήρε ο Μπένι Γκάντς και πήγε στα Εμμυράτα. Δηλαδή ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στον αραβικό κόσμο ότι το αεροπλάνο που πήρε ο Ανουάρ Σαντάτ και άρχισαν και υπεγράφει μετά τις συνομιλίες που άρχισαν μάλλον οι ερευνητικές συνομιλίες και υπογράφει και η ειρήνη με το Ισραήλ, ήθελε να φέρει το ίδιο μήνυμα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Τώρα για το East Men θα σας πω και συνεχεία για το Χέρτζοκ, αν θα πάει στο Ισραήλ, μάλλον πρώτα για το Χέρτζοκ. Λοιπόν, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, τους τελευταίους μήνες, μέρα παραμέρα, από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από την Προεδρία της Τουρκίας, παίρνανε τηλέφωνο και λέγανε πότε θα γίνει το ταξίδι κλπ. Ήταν τόσο ενοχλητική η Τούρκη σε ό,τι αφορά το ταξίδι και ρωτούσανε. Μάλιστα, αυτό άρχισε όταν πριν από μερικές εβδομάδες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο Λαπίντ, ο οποίος είναι και ο αρχηγός του κόμματος, ο αρχηγός του συνασπισμού, κόλλησε κορονοϊό. Και πήρε, λέει, μετά από τόσα χρόνια, 12 χρόνια που είχαν να μιλήσουν, ο Τσαβούσογλου να πει πώς πάει η υγεία σου. Λοιπόν, και γράφουν οι Ισραηλινοί στις εφημερίδες τους ότι η αιμονή και η επιμονή αυτή της Τουρκίας, λέει, να τα βρούμε, θέλουν, λέει, μάλλον είναι κατά κάποιο τρόπο προσχηματικοί, έχουν βρεθεί σε δύσκολη θέση και θέλουν να αποκαταστήσουν σχέσεις και περισσότερο, λέει, να βλάψουν τις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ με Ελλάδα και Κύπρο. Κάτι, λέει, που αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Όλες οι Ισραηλινές εφημερίδες που διαβάζω αναφέρονται σε αυτό το θέμα και λένε ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτό, δηλαδή να βλαφτούν οι σχέσεις. Γιατί έχουμε βρει, λέει, φίλους και
ανθρώπους οι οποίοι μας εμπιστεύονται και τους εμπιστευόμαστε, και αυτή η συμφωνία θα προχωρήσει και θα παραμείνει. Μάλιστα, θα σας διαβάσω που έχω σημειώσει από 2-3 εφημερίδες μερικά σχόλια. Λοιπόν, λέει λοιπόν στη Χαρέτς, μια από τις πιο σοβαρές εφημερίδες, ο Νίμροντ Γκορέν, επικεφαλής του Ισραηλινού Ινστιτούτου Μιντβίβ. Λοιπόν, οι Τούρκοι επιχειρούν να βελτιώσουν ταυτόχρονα τις σχέσεις τους με κάποιες χώρες της περιοχής, λέει. Και οι διαφωνίες, λέει, μεταξύ Ισραήλ και Τουρκία στο Παλαιστινιακό ζήτημα θα εξακολουθήσουν να υφίστανται και να προκαλούν εντάσεις όσων δεν σημειώνεται πρόοδος στην ευτική διαδικασία. Όμως ο Ερντογάν επιχειρεί να περάσει το μήνυμα ότι η συνεργασία σε άλλα θέματα μπορεί να προχωρήσει, αλλά εκτιμά ότι δεν θα γίνει ποτέ συμφωνία έντιμη και πολύ σοβαρή. Και μάλιστα σε άλλη εφημερίδα γράφουνε, σε κάθε προσέγγιση το Ισραήλ δεν επιθυμεί τυχόν, σε κάθε περίπτωση το Ισραήλ δεν επιθυμεί τυχόν επαναπροσέγγιση με την Τουρκία να αποβεί εις βάρος των θερμών σχέσεών του με την Ελλάδα. Λοιπόν, το ίδιο και στην Jerusalem Post, μια πολύ μεγάλη εφημερίδα, ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος. Λοιπόν, αναφέρεται, ακούστε πώς το λέει, αναφέρεται, λέει, σε πλαστή συμβιωτική διάθεση εκ μέρους της διπρόσωπης Τουρκίας, η οποία αφενός με στηρίζει τη Χαμάς που δολοφονεί Ισραηλινούς αφετέρου, δεν ζητά από το Ισραήλ να στείλει το φυσικό του αέριο στην Τουρκία και να, από αυτό δεν ζητά να από το Ισραήλ να στείλει το φυσικό του αέριο στην Τουρκία και να αναγνωρίσει τουρκικές διεκδικήσεις σε περιοχές του Μεσογείου που αποτελούν μέρος της κυπριακής οικονομικής ζωής. Με άλλα λόγια, λέει ο Φράτσμαν που το γράφει το άρθρο, η Τουρκία θέλει να υποφιληθεί από το φυσικό αέριο και την Ισραηλινή υποστήριξη σε βάρος της Ελλάδος και της Κύπρου. Και τι έχει να κερδίσει από αυτό το Ισραήλ? Τίποτε. Αυτές λοιπόν είναι όλες και χιλιόχα χρονών που διαβάζω τα ίδια ακριβώς. Άρα και να γίνει η επίσκεψη, την έχει ανακοινώσει ο Ερντογάν, αλλά δεν έχει, οι Ισραηλοί δεν έχουν πει κάποια επίσημη ημερομηνία. Και να γίνει θα είναι τυπική. Ίσως αυτό οφείλεται και στην διάθεση του Χέρτζογκ να το παίξει και υπουργός εξωτερικών άτυπος. Λοιπόν, έτσι λένε οι Ισραηλοί. Αυτά σε ό,τι αφορά την επίσκεψη. Μπορεί να γίνει. Ας γίνει. Δεν είναι τίποτε. Αλλά οι σχέσεις μας δεν πρόκειται να μειωθούν κατά ελάχιστο. Εξάλλου, Αντρέα, το λέμε τόσα χρόνια αυτές τις κομπές, ακούμε με το ότι θα τα βρουν οι Ισραηλοί με τους Τούρκους εις βάρος της Ελλάδος. Και δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Δεν είναι χαζοί οι Ισραηλοί. Έχουν μια πολιτική διαχρονική που δεν αλλάζει. Λοιπόν, και τις σχέσεις τους τις προσέχουν πάρα πολύ πώς θα κάνουν το επόμενο βήμα. Λοιπόν, για τον Eastmend, οι Ισραηλοί λέει ότι δεν έχει αντιδράσει ακόμα. Προκάλεσε, λέει, αναστώτησε περισσότερο στην Ελλάδα και ικανοποίηση στην Τουρκία. Ίσως να οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, αλλά στην ουσία οφείλεται, λέει, στα αμερικανικά συμφέροντα που θέλουν το LNG το δικό τους να το πασάρουν στην Ευρώπη. Και μάλιστα ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, ο Ρόζεμπερκ, τον παρακολουθώ εγώ, λέει το εξής, ότι διαπιστώνεται, λέει, μια μορφή υποκρισία στη νέα πράσινη πολιτική των ΗΠΑ, τον οποίο, όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει, εταιρείες φυσικού αερίου επενδύουν ακόμα στην Αμερική δισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου για την επέκτασή τους τόσο όσο και στο εξωτερικό. Στρατηγέ μου, φεύγεις από το μικρόφωνο και χάνεται συνέχεια η φωνή. Λοιπόν, φτάσαμε. Ότι το φυσικό αέριο στις ΗΠΑ παραμένει καλό την ώρα που στο Ανατολική Μεσόγειο συνιστά απειλή για τον πλανήτη. Λοιπόν. Και καταχειριάζει και την Υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ που ακολουθεί μια ανόητη πολιτική όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά για να καταλάβουμε πώς σκέφτονται αυτοί και τι ρόλο έπαιξε αυτό το non-paper των Αμερικανών που προχωρούν στην περιοχή, στην Ευρώπη. Λοιπόν, υπερευχαριστώ τον κύριο Δουδούμη, τον οικονομικό πρέσβη και τον στρατηγό μου, τον Γιάννη τον Παλτζόη.